σας, γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Βάξι και σήμερα θα φτιάξω ένα από τα πιο δημοφιλή παραδοσιακά γλυκίσματα. Φυσικά κριτικό, τι άλλο θα έκανα εγώ. Και δεν είναι άλλο από τα μυζιθροπιτάκια. Τα φτιάχνουμε μετά το Πάσχα, που έχουμε και άφθονη μυζήθρα. Τα έχουμε σαν κέρασμα, αλλά και σαν επιδόρπιο μαζί με τη ρακή που είναι και χωνευτική. Και γι' αυτό τα έχουν και όλα στις ταβέρνες εδώ. Στις παραδοσιακές συνταγές τα υλικά είναι πολύ απλά, γιατί αυτά είχαν εκείνη την εποχή οι γυναίκες στα σπίτια τους για να τα φτιάξουν. Αυτό είναι πολύ καλό βέβαια. Εγώ τα υλικά μου, πάντα τις αναλογίες, περνάει κάρτα από πάνω, που θα βρείτε όλες τις αναλογίες και την περιγραφή της συνταγής, όπως και κάτω και πάνω από το βίντεο. Στο μπολ μου βάζω χλιαρό νερό, μια πρέζα αλάτι και τη ρακή μου. Και θα προσθέτω λίγο το αλεύρι μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Και όταν αρχίσει να γίνεται ζύμη, συνεχίζω με τα χέρια μου φυσικά. Από τον πάτο πάντα, παίρνω και γυρίζω προς τα μέσα. Όταν ζητάω μία συνταγή κυρίως παραδοσιακή από τη μητέρα μου και της πω «Και πόσο αλεύρι βάζουμε, μαμά?», μου λέει «Όσο πάρει». Σε όλες όμως. Εγώ δεν θα σας πω όσο πάρει, εγώ θα σας γράψω συγκεκριμένο πόσο αλεύρι θα βάλουμε. Συνεχίζω το ζύμωμά μου πάνω σε μία αλευρωμένη επιφάνεια. Και θα πάρω κομμάτια για να το ανοίξω. Το υπόλοιπο πίσω στο μπολ και το σκεπάζω με μία πετσέτα κουζίνας να μην ξεραθεί. Αλευρώνω την επιφάνειά μου. Το αλευρώνω ελαφριά από πάνω. Θέλω να το κάνω στενό μακρό. Και αρχίζω πάνω κάτω. Σιγά σιγά, γιατί η ζύμη είναι ελαστική και μαζεύει. Ενδιάμεσα σηκώνω και ξαναβάζω αλευράκι να μην μου κολλήσει και από πάνω και παίρνω ένα πιο λεπτό τώρα πλάστη και συνεχίζω γιατί θέλω να το κάνω πολύ λεπτό. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Το ανοίγω πάρα πολύ λεπτό όπως βλέπετε. Βέβαια, αν κάποιος δεν νιώθει σιγουριά να το ανοίξει με το χέρι, μπορείτε να το κάνετε εξίσου και με τη μηχανή που ανοίγουμε το φύλλο. Για να φτιάξω τη γέμισή μου πάλι χρησιμοποιώ πολύ απλά υλικά. Μυζήθρα, γλυκιά μυζήθρα, ζάχαρη και λίγη κανέλα. Η κανέλα, όσο όποιον αρέσει μπορεί να τη βάλει, όποιος δεν θέλει μπορεί να μην τη βάλει. Και πάρα πολύ απλά με ένα πιρούνι την πιέζουμε τη μυζήθρα να λιώσει, να γίνει αληφή. Ρίχνω και τη ζάχαρη. Λίγη κανέλα και τα ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Τη μυζήθρα πρέπει να την έχουμε πάρει 2 μέρες νωρίτερα, να την έχουμε βάλει πάνω σε φρυγανιές και ένα πιάτο σκεπασμένη μέσα στο ψυγείο, ώστε να έχει στραγγίξει τα υγρά της μέχρι την ημέρα που θα φτιάξουμε τη συνταγή. Από πάνω θα βάλω καρτέλα που θα πάτε στη συνταγή που δείχνω αναλυτικά πώς προετοιμάζω τη μυζήθρα μου. Και παίρνω κουταλίτσες στη μυζήθρα και βάζω εδώ, λίγο πιο πέρα. Αφήνω έτσι 6-7 εκατοστά μεταξύ τους. Πιο πέρα. Το γεμίζω έτσι κατά μήκος όσο είναι το φύλλο μου. Παίρνω μετά με ένα πινέλο νεράκι και βάζω κάθετα. Και οριζόντια από τη μία πλευρά και από την άλλη για να κολλήσει μετά το φύλλο. Θα το κόψω και να μην ανοίξει και να μας χυθεί η μυζήθρουλα έξω και το πιάνω από τη μία πλευρά και το διπλώνω προς την άλλη και το κολλάω και ενδιάμεσα και τώρα με το κουπάτ μου κόβω. Τσακ και τσακ, τόσο απλά. Αφαιρώ το άλλο, ζουν. Στο
Στο ταψί μου βάζω μία πετσέτα κουζίνας και αλευρώνω. Από πάνω ραντίζω με λίγο αλευράκι για να μην κολλήσουν οι πίτες που θα βάλω. Και βάζω τα μυζιθροπιτάκια ένα-ένα στη σειρά σαν τα στρατιωτάκια. Όσο φτιάχνω και τα υπόλοιπα, τα σκεπάζω με μία πετσέτα. Και τα βάζω σε επίπεδα-επίπεδα, δηλαδή όταν τελειώσω το πρώτο επίπεδο με την πετσέτα, βάζω από πάνω το δεύτερο, το τρίτο, τρία πόσο να πάρει. Για να τα τηγανίσω, ζεσταίνω το ελαιόλαδο σε μία βαθιά κατσαρόλα. Και αφού ζεστάθηκε το λάδι, ρίχνω ένα-ένα τα μυζιθροπιτάκια. Την αρχή όταν τα ρίξω, με το βάρος πηγαίνουν στον πάτο της κατσαρόλας. Μετά όμως φουσκώνουν και ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Τα γυρίζω και από την άλλη πλευρά. Δεν θέλουν πολύ, 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά. Μόλις χρυσαφίσουν, τους γυρίζουμε πλευρά και είναι έτοιμα. Τα βάζω σε ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί για να ρουφήξει το λάδι τους. Έτοιμα τα μυζιθροπιτάκια, λαχταριστά, ζεστά, όπως πρέπει και φυσικά τα σερβίρουμε πάντα μαζί με μέλι ή πετιμέζι. Φαντάζομαι ότι δεν έχει έρθει κανένα στην Κρήτη που δεν έχει δοκιμάσει μυζιθροπιτάκια εδώ. Τραγανό εξωτερικά, από μέσα βγαίνει ζεστή η μυζήθρα και απ' έξω το μέλι. Τι να λέμε! Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό κριτικό μας έδεσμα, να το φτιάξετε κι εσείς και να το απολαύσετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like κάτω από αυτό και φυσικά εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Γεια σας!